Καλημέρα φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το αγαπημένο σας Sold Out. Είστε στο κανάλι τεχνών 7 Arts, κάνετε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας, κλικάρετε και την καμπανίτσα, οπότε ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε νέο βιντεάκι ανεβαίνει στο αγαπημένο σας κανάλι τεχνών, το 7 Arts. Μένουμε σπίτι, στο σημερινό βιντεάκι θα αναφερθώ σε μία σπουδαία καλλιτέχνηδα που υπεραγαπώ, τη λατρεύω. Έχω βάλει να παίζει και μουσικούλα έτσι σαν υπόκρουση στο βιντεάκι μας και δεν είναι άλλη από την σπουδαία, για μένα τουλάχιστον και για πολύ κόσμο που ξέρω και αγαπημένη και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνη, την Κέτι Γαρμπή. Θα πούμε λίγα λόγια για την σπουδαία καριέρα της. Η Κέτι Γαρμπή γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 1961. Είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, μετράει ήδη 31 χρόνια παρουσία στην ελληνική δισκογραφία, αποτελώντας μία από τις πιο εμπορικές ερμηνεύτριες στην Ελλάδα, με πάνω από 1.200.000 πωλήσεις δίσκων. Η Κέτι Γαρμπή, όλοι το γνωρίζουμε, είναι παντρεμένη από το 1997 με τον επίσης τραγουδιστή Διονύση Σχοινά και έχουν το γιο τους, τον Δημήτρη, που γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1999. Η πρώτα σιγά μου αξέχαστη συντραγουδίστρια στον αέρα του τηλεοπτικού σόου της Ρούλας Κορομιλά, μπράβο, την παραμονή πρωτοχρονιάς του 97. Έχει συνεργαστεί με πολλούς δημιουργούς, έχει δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό της, ενώ είναι η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που έχει περισσότερα από 30 ντουέτα στη δισκογραφία. Χαρακτηρισμοί που της έχουν αποδοθεί από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ είναι διαχρονική τραγουδίστρια, αυθεντική στάρ, φωνή της καρδιάς μας, ελληνική ντίβα και πρώτη μουσα του φίβου. Ας μην ξεχνάμε ότι η σπουδαία καριέρα της τη στηρίζει η Κέτι Γαρμπή σε μεγάλο βαθμό στον σπουδαίο φίβο. Ανήκει στο δυναμικό της Panic Platinum από το 2015. Ενδεικτικά, κάποιες από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες είναι τα τραγούδια «Χαμένα», «Μη με συγκρίνεις», «Θα μελαγχολήσω», «Ανεμοδαρμένα ύψη», «Εσένα μόνο», «Δώρο Θεού», «Βιάστηκα», «Ιεροσιλία», «Ξυπόλυτη χορεύω», «Ευαισθησίες», «Καινούργια εγώ», «Του φεγγαριού αναπνοές», «Έχω στα μάτια ουρανό», «Μια φορά και έναν καιρό», «Κιβωτός», «Κόλαση», «Το λάθος μου», «Πες το με ένα φιλί», «Ναι υπάρχω εγώ», «Το κάτι», «Περασμένα ξεχασμένα» και πολλά πολλά άλλα. Εγώ να σας πω κάτι, αγαπώ όλα τα τραγούδια, την αγαπώ την Κέτι ούτως ή άλλως. Δύο τραγούδια πραγματικά που μιλάνε πολύ στην ψυχή μου. Σας το λέω ειλικρινά, αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι το «Εσένα μόνο», «Για σένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω», υπέροχο τραγούδι, και το «Μη με συγκρίνεις» του Κώστα Τουρνά. Και όλα βέβαια, αλλά αυτά τα δύο τραγούδια δεν ξέρω, θεωρώ ότι και την είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια, μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Την ξεχωρίζω πάρα πολύ στις μπαλάντες της. Και το «Μη με συγκρίνεις» και το «Χαμένα» βέβαια, αλλά και το «Εσένα μόνο», τα λατρεύω. Πραγματικά τα λατρεύω. Η Κέτι Γαρμπή ξεκίνησε την καριέρα της μαζί με τη μικρότερη αδερφή της, τη Γιάννα, ως αδελφές Γαρμπή, όλοι το ξέρουν, όταν ήταν μόλις 15 χρονών και η Γιάννα 13. Ως αδελφές Γαρμπή είναι περισσότερο γνωστές για τις συνεργασίες τους με τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, η Γιάννα αποφάσισε να παντρευτεί και να σταματήσει το τραγούδι. Και έτσι η Κέτι ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της. Η πρώτη της ηχογράφηση ήταν στο Saint Tropez, μια διασκευή, το οποίο συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Τα 10 Δεκάρια. Το 1987, όπου συμμετείχαν και άλλοι καλλιτέχνες όπως η Μαντό, η Πολίνα και η Βός. Η συλλογή συνεχίστηκε με τη Γαρμπή να ηχογραφεί δύο διασκευές ξένων τραγουδιών, το «Αχ αυτό μ' αρέσει» και το «Ζω να σ' αγαπώ». Η επιτυχία της τράβηξε το ενδιαφέρον των μουσικών παραγωγών της τότε CBS Record από το 1991 Sony Music, με την οποία υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο το 1988. Τον Απρίλιο του 89, ένα χρόνο μετά την ένταξη της Γαρμπής στη νέα εταιρεία, κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός της δίσκος με τον τίτλο «Πρόβα». Παραγωγός και βασικός συνεργάτης στα πρώτα της βήματα, μέχρι το 2005, ο Γιάννης Δουλάμης. Τον Απρίλιο του 90 κυκλοφόρησε το δεύτερο δίσκο της με τίτλο «Γιαγιά Καρφιά», το οποίο σημειώνει επιτυχία με τραγούδια όπως το «Ομότιτλο», το «Φαντασματάκι», το «Τζίνι», να γίνονται σπουδαίες ραδιοφωνικές επιτυχίες, καθώς επίσης και η μπαλάντα «Ψεματάκι». Το 91 κυκλοφορεί το ένταλμα «Ασυλλήψεως», το οποίο περιέχει 10 νέα τραγούδια. Όπως το μόνιμο, σπουδαία επιτυχία, το «Πρόσωπο με πρόσωπο», το «Θέλω να κάνω μαζί σου μια τρέλα». Το 92 κυκλοφορεί ο δίσκος του «Φεγγαριού Αναπνοές». Ήταν ο δίσκος που την καθιέρωσε ως ένα από τα πλέον υποσχόμενα ονόματα στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Καθώς περιείχε το τραγούδι «Το πες το με ένα φιλί», σπουδαία ραδιοφωνική επιτυχία. Το 93 έγινε η πρόταση στην Κέτι από την ΕΡΤ να εκπροσωπεί στην Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.
Η Γαρμπίτη αποδέχτηκε, ταξίδεψε στην Ιρλανδία τον Μάιο, τραγούδισε το αξέχαστο Ελλάδα χώρα του φωτός, δεν ξεχνάμε αυτό το γαλάζιο φόρεμα της Κέτης, και κατέκτησε την ένατη θέση με 64 βαθμούς. Η συμμετοχή της Ελλάδας εκείνη τη χρονιά έμεινε στην ιστορία του διαγωνισμού, τόσο λόγω της πολύ ιδιαίτερης παρουσίας της τραγουδίστριας, όσο για το φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη που φόρεσε η τραγουδίστρια. Επιπλέον να πούμε ότι η Κέτη κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Ποιο είναι αυτό? Ο φακός εστίασε χωρίς διακοπή αποκλειστικά στο πρόσωπο της Κέτης Γαρμπή για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων κανένα άλλο πλάνο δεν εμφανίστηκε στην οθόνη. Συνεχίζουμε. Να πούμε ότι το 1994 το Ατόφιο Χρυσάφι, για το οποίο κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ στα μουσικά βραβεία Popcorn, το 97 η Κέτη Γαρμπίτη κυκλοφορεί τις ευαισθησίες της. Δίσκος ο οποίος συνέχισε το σερί επιτυχιών της τραγουδίστριας έγινε 3 φορές πλατινένιος, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 160.000. Η μεγάλη επιτυχία αυτού του δίσκου φάνηκε και από τον αριθμό των τραγουδιών που απέκτησαν βίντεο κλιπ, καθώς τα 8 από τα 12 τραγούδια οπτικοποιήθηκαν. Το 98 στα τέλη ηχογράφησε ένα δίσκο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε Χριστούγεννα τον έχουμε αυτό το δίσκο και τον ακούμε, με τη συνοδεία της παιδικής ορχήστρας του Σπύρου Λάμπρου και του τενόρου Κωνσταντίνου Παγιατσάρα. Ο δίσκος ονομάστηκε Χριστούγεννα με την Κέτη και έγινε χρυσός με 40.000 πωλήσεις και μάλιστα είναι ο μόνος χριστουγεννιάτικος δίσκος που έλαβε χρυσή διάκριση στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Το 99 κυκλοφόρησε τον δίσκο Δώρο Θεού σε συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνου και Κυριάκο Παπαδόπουλο αλλά και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Δίσκος ο οποίος έγινε πλατινένιος και ανακηρύχθηκε ως ο δίσκος με το καλύτερο εξώφυλλο για τη χρονιά 99 στα μουσικά βραβεία Popcorn. Το 2000, τον Απρίλιο, η Κέτη συνεργάστηκε για τελευταία φορά με το Φίβο. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν ο 4 φορές πλατινένιος δίσκος, το Κάτι. Ο διπλός αυτός δίσκος ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 100.000 αντίτυπα και πέτυχε τετραπλά πλατινένια διάκριση, αποτελώντας μάλιστα έναν από τους εμπορικότερους δίσκους της δεκαετίας του 2000. Τέλη του 2000 η Κέτη κυκλοφόρησε το CD single «Τι θέλουνε τα μάτια σου» με 3 νέα τραγούδια αλλά και 2 remix. 2001 τέλη κυκλοφόρησε το διπλό CD «Απλά τα πράγματα» που έγινε πλατινένιο με 50.000 πωλήσεις. Τα τραγούδια ήταν διαφόρων συνθετών και στιχουργών, με κύριο λόγο τον Νίκο Τερζή και τον Κώστα Τουρνά. Ακολουθεί το «Μια καρδιά», «Έμονες ιδέες», «Γαλάζιο» και «Λευκό» 2002-2004. 2005-2006 «Έχω στα μάτια ουρανό» και «Πώς αλλάζει ο καιρός». Το 2007 προβλήθηκε μια σειρά τριών επεισοδίων των 7 θανάσιμων πεθερών, στο οποίο η Κέτη υποδίθηκε την Αθηναία Πεθερά, μια τραγουδίστρια της οποίας ο γιος ερωτεύεται τη συνάδελφό της με την οποία τραγουδούν στο ίδιο κέντρο. Αξέχαστο και αυτό το επεισόδιο. 2008, το χειμώνα η Κέτη έκανε την έκπληξη και συνεργάστηκε με τον έντεχνο συνθέτη Νίκο Αντίπα. Μαζί κυκλοφόρησαν τον δίσκο «Καινούργια Εγώ», επίσης πολύ ωραίο τραγούδι, ο οποίος θεωρείται πως έχει ένα από τα πιο καλέσθητα εξώφυλλα της ελληνικής δισκογραφίας. 2012 η Κέτη έκανε την έκπληξη και συνεργάστηκε σε ένα ντουέτο με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι στη διασκευή του Buona Vita, την παραγωγή του οποίου έκανε ο Ιταλός παραγωγός Αλμπέρτο Ζεπιέρι. Το τραγούδι δόθηκε σε αποκλειστικότητα στο ραδιοφωνικό σταθμό Love Radio και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέκτησε μία από τις πρώτες θέσεις στα τραγούδια που μετέδιδε ο εν λόγω σταθμός. Πολλές επιτυχίες, τι να λέμε, τεράστιο βιογραφικό η Κέτη. 2013 από καρδιάς, Buona Vita, 2014 περίεργες μέρες. Τι να λέμε, τεράστιο, διαβάζω το βιογραφικό, έχει σπουδαίες επιτυχίες. 2015-16, να πούμε για αυτή τη χρονιά και για το 80's The Musical που πρωταγωνίστησε η Κέτη Γαρμπή. Τη σεζόν 2015-16 συμμετείχε έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχημένη και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση musical των Βάλερη Παπαδόπουλου 80's The Musical στο Πειραιώς 131. Υποδίθηκε την Τζένι Πάπας, μια διάσημη τραγουδίστρια και στάρ της εποχής των 80's. Στην παράσταση πρωταγωνίστησαν μαζί της η Ελένη Φουρέιρα, η Ιωάννα Πηλιχού, η Ήβη Αδάμου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Εμίλιος Ράφτης, Χάρης Χιώτης, Σταμάτης Γαρδέλης. Μαζί τους ήταν οι αλχημιστές. Οι κριτικές για τον ντεμπούτο της Κέτης στο θεατρικό σανίδι, πολύ θετικές. 2016-2017, 2 Απριλίου του 2017 η τραγουδίστρια έκανε μια guest εμφάνιση στο talent show του Antenna Rising Star, ερμηνεύοντας κάποιες από τις επιτυχίες της και κάνοντας ντουέτο με δύο παίκτες από την ομάδα της Δέσποινας Βανδύ. 2017-2018, σπάσε τους δείκτες, stage live, ιερά οδός, ακροτήρι, σπουδαίες συνεργασίες. 2018-2019,
εμφανίσεις στο εξωτερικό, καλλιτεχνική επανασύνδεση με το Φίβο. Να το πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στα Video Mad Music Awards 2019, Κέτι ήταν υποψήφια στην κατηγορία Best Female Adult. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η τραγουδίστρια έδωσε το παρόν ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Θα μελαγχολήσω» σε ντουέτο με το συγκρότημα Alcatraz, το ακούσαμε κιόλας πριν. Καθώς και το remix του «Ήος δεν βγαίνει αν δεν μπεις καλημέρα», η νέα επανασύνδεση της Κέτης με το Φίβο. Από την εταιρεία Panic Platinum, τιμητική πλακέτα για την 30χρονη παρουσία της στα δισκογραφικά μουσικά δρόμενα της Κέτης. Το τελικό επαιτειακό πάρτι των 30 χρόνων της δισκογραφικής παρουσίας της τραγουδίστριας έλαβε χώρα στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας 16 Σεπτεμβρίου του 2019. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχαν καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με τη Γαρμπή τόσο δισκογραφικά όσο και σε live εμφανίσεις: Γιώργος Παπαδόπουλος, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Σαμπάνης, Διονύσης Χινάς, Κώστας Τουρνάς, Ελένη Φουρέιρα. Η συναυλία θεωρήθηκε άκρως επιτυχημένη, με τον κόσμο να αποθεώνει την τραγουδίστρια, ενώ στις εκπλήξεις της βραδιάς η παρουσία του γιού της Δημήτρη Χινά, ο οποίος συνόδευσε μουσικά τη μητέρα στο πιάνο, όταν εκείνη τραγούδισε την μπαλάντα «Το λάθος μου», επίσης ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Συγχρόνως κυκλοφόρησε ψηφιακά αλλά και στα ραδιόφωνα το νέο σίγκλ της Κέτης Γαρμπή με τίτλο «Κορμιά χαμένα», τους στίχους και τις σύνδεσεις τους οποίους υπογράφει επίσης ο Φίβος. Το τραγούδι μεγάλη επιτυχία και σε λίγες εβδομάδες οπτικοποιήθηκε από τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Γκάβαλου. Να πούμε ότι τη συγκεκριμένη συναυλία, την πολύ επιτυχημένη με πάνω από 6.000 κόσμο στο Κατράκι το Σεπτέμβριο του 2019, την είδαμε βέβαια στον Α, 12 και 4, ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα, μεγάλο Σάββατο βράδυ μετά την Ανάσταση στον Α. Αυτά για την Κέτη Γαρμπή. Έκανα μια πολύ γρήγορη αναδρομή. Την αγαπώ πάρα πολύ, τη λατρεύω και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Μιλάει πολύ στην ψυχή μου. Θέλω να μου πείτε και εσείς τις απόψεις, τη γνώμη σας. Και να βάλω και ένα δίλημα πριν κλείσω. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά εμπορικού τραγουδιού, έντεχνου τραγουδιού, για μένα δεν υπάρχει ούτε εμπορικό ούτε έντεχνο. Υπάρχει καλό τραγούδι. Είτε είναι εμπορικό είτε είναι έντεχνο. Λοιπόν, είστε στο 7 Arts. Κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας, κλικάρετε και την καμπανίτσα για να είστε ενημέρωτοι για οτιδήποτε συμβαίνει στις τέχνες και στον πολιτισμό μέσα από το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και σε αυτά τα βιντεάκια τα μένουμε σπίτι. Εσείς είστε δικτυωμένοι και μας ακολουθείτε και σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, Twitter. Να είστε καλά, θετική διάθεση, αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, φίλοι μου, σας αγαπώ πολύ. Today and the world is waiting.